Έχει δοθεί εκκίνηση. Όχι καλή εκκίνηση για τον μάχημο που λοξεύει κάπως στην εσωτερική. Ο Ρέινμαν, τώρα ο μάχημος βρίσκει μια προσπάθεια να βελτιώσει την θέση του. Ο Γλυκός Λεωνίδας είναι κοντά. Ο Ρέινμαν παίρνει την πρωτοπορία από την αρχή, όμως είναι κοντά του ο Γλυκός Λεωνίδας. Η σημειοφόρα που βελτιώνει τη θέση της. Ο μάχημος. Πιο πίσω ο Τζον Μπέρτ βελτιώσε και αυτό στην θέση του. Με τον Ρέινμαν να είναι μπροστά. Είναι 1,5 μήκος από τον Γλυκό Λεωνίδα. Ο μάχημος είναι τη θέση. Ο Τζον Μπέρτ πιο πίσω είναι η σημειοφόρα σε αρκετά γρήγορο ρυθμό. Ο Ρέινμαν 2,5 μήκη μπροστά από τον Γλυκό Λεωνίδα. Μάχημο, τον Τζον Μπέρτ στην τέταρτη θέση. Πιο πίσω η σημειοφόρα προσπαθεί να βελτιώσει τώρα τη θέση τη και η Μαριστέλ. Περάσαμε το 600 άρι, πάντα μπροστά ο Ρέινμαν. Φαίνεται ότι ελέγχει στο σημείο αυτό το ρυθμό. Είναι 2,5 μήκη μπροστά από τον Μάχημο. Ο Γλυκός Λεωνίδας, ο Τζον Μπέρτ στην εξωτερική. Πιο πίσω κάνει φίνιση η σημειοφόρα. Όμως ο Ρέινμαν έχει ξεκαθαρίσει. Είναι 6 μήκη μπροστά από τον Μάχημο. Συστροφή για την τελική ευθεία με τον Ρέινμαν να είναι μπροστά. Πιο πίσω ο Γλυκός Λεωνίδας, ο Μάχημο, σημειοφόρα Μαριστέλ. Ρέινμαν έχει σοβαρό πλεονέκτημα. Είναι 5-6 μήκη μπροστά από τα υπόλοιπα άλογα. Ο Ρέινμαν στο τελευταίο καλοστάρι είναι 6-7 μήκη από την Μαριστέλ στην εξωτερική. Και στο κάγκελο είναι ο Μέσο Τζούνιορ. Ο Ρέινμαν στην πρωτοπορία με δύναμη στο τέλος. Όμως ο Μέσο Τζούνιορ θα κερδίσει τελικά. Ο Μέσο Τζούνιορ με μεγάλο φίνι στο τέλος παρατεταμένο θα κερδίσει τον Ρέινμαν.